Καλώς ήρθατε στο Telecontrol και σε ένα ακόμη spoiler για τη σειρά Το Ναυάγιο. Όπως θα δούμε στα νέα επεισόδια της σειράς, ο Ιπποκράτης ανακαλύπτει ότι ο Άγγελος μπήκε στο γραφείο του. Την ίδια στιγμή, ο νεαρός αποκαλύπτει στον Πέτρο τόσα βρήκε στο σιρτάρι του προϊσταμενού του και μαζί προσπαθούν να καταλάβουν τι κρύβει. Από την άλλη, η Δήμητρα προειδοποιεί την Ειρήνη ότι ο Ιπποκράτης δεν θα εγκρίνει ποτέ τη φιλία της με τον Πέτρο. Παράλληλα, η Θοδώρα ενημερώνει το Μάκη για τη γνωριμία της με τη Λίνα και για τη στάση της απέναντι στο Δημήτρη. Έτσι, ο νεαρός αρχίζει να ξανασκέφτεται το χωρισμό τους. Λίγο αργότερα, ο Στελής καταφθάνει στην Αθήνα και πέφτει πάνω σε κάποιον που δεν περίμενε ποτέ. Βλέπει μπροστά του τον Πέτρο και είναι σίγουρος πως πρόκειται για το γιο της Λαμπρινής. Ένα στοιχείο έρχεται στα χέρια του Γιώργη και η Αλίκη βασανίζεται γιατί ξέρει ότι πρέπει να το μεταφέρει στον Παντελίδη. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, η Ελένη πιάνει δουλειά στο σπίτι της Στέλλας και προσπαθεί να την πείσει να δώσει μια ακόμη ευκαιρία στο Βασίλη. Ωστόσο, ο Παντελίδης προσπαθεί να τη χτυπήσει, πιέζοντας τον Μάριο να καταθέσει μήνυση εναντίον της. Στο μεταξύ, ο Άγγελος μαθαίνει το λόγο για τον οποίο πέθαναν οι γονείς του και το μοιράζεται με τη Βάσο, ενώ ο Ιπποκράτης αποφασίζει να εξαλείψει κάθε πιθανότητα για να πάει η Ειρήνη στο Παρίσι. Ο Μάκης θέλει να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία στη Λίνα, αλλά αυτή τη φορά εκείνη τον διώχνει. Εν τω μεταξύ, η Αλίκη καλείται να πάρει μια δύσκολη απόφαση. Από τη μία δεν αντέχει να προσπαθήσει να προδώσει ξανά τον Γιώργη, αλλά από την άλλη, αν το κάνει, θα σώσει τον αδελφό της. Το βράδυ, οι εφιάλτες που βασανίζουν τον Ορφέα ξυπνούν νήμες από τη νύχτα που τους εγκατέλειψε η Κλέρη. Τη νύχτα που άλλαξε η ζωή του. Ωστόσο, όλα δείχνουν πως ο Ιπποκράτης κρύβει καλά το τι πραγματικά συνέβη στη γυναίκα του και τους λόγους για τους οποίους λέει ψέματα σε όλους.